Όπως θα δούμε στα νέα επεισόδια της σειράς, η Αρετή δεν έχει σταματήσει να πιστεύει ότι ο Στάθης θα επιστρέψει δίπλα της, με εκείνον τελικά να μπλέκει σε νέα μεγάλα προβλήματα. Μήπως τελικά τα μάγια της Αρετής έπιασαν? Μήπως ήρθε η ώρα ο Στάθης να επιστρέψει ξανά δίπλα της? Τίποτα από τα δύο φυσικά δεν ισχύει, αλλά τα μηνύματα που παίρνει η Αρετή από το Στάθη της δείχνουν ακριβώς το αντίθετο, κάτι που θα την κάνει να τρέφει πλέον βάσιμες ελπίδες ξανά. Εκείνος, θέλοντας να φτιάξει τη σχέση μαζί της, της κάνει κάποια κοπλιμέντα, τα οποία όμως παρεξηγούνται από την Αρετή. Η συνέχεια μάλιστα για το Στάθη θα είναι ακόμα χειρότερη. Σε μια συζήτησή του με την Ιουλία, χάνεται ο έλεγχος και η ένταση ανάμεσά τους προκαλεί την αντίδραση ακόμα και του Μάνου. Μάλιστα, το κερασάκι στην τούρτα για το Στάθη θα είναι ένα παρεξηγημένο τέτα-τέτ του μαζί με τη Δήμητρα, κάτι που θα βγάλει την Ιουλία έξω από τα ρούχα της. Από την άλλη πλευρά τώρα, όσο η Μάνη προσπαθεί να συνέλθει από τον τραγικό χαμό της Μυρτάλης και του Αλέξη, πολλά από τα υπόλοιπα μέτωπα παραμένουν ανοιχτά, με το Δημοσθένη να βρίσκεται πλέον άσχημα μπλεγμένος. Η Μαργαρίτα είναι απαρηγόρητη, προσπαθώντας να συνειδητοποιήσει το κακό που έκανε ο γιος τόσο στη Μυρτάλη όσο και στον ίδιο του τον εαυτό. Στο πλάι της, Αθηνά και Χάιδο κάνουν ό,τι μπορούν για να τη βοηθήσουν. Όσο συμβαίνουν όμως όλα αυτά, ο Δημοσθένης δεν έχει πάψει ούτε στιγμή να κινείται υπόγεια, όπως άλλωστε συνηθίζει, έχοντας βάλει την Εύα αυτή τη φορά στο στόχαστρό του. Η φυγή της στο Ντουμπάι θα τον βγάλει έξω από τα ρούχα του, καθώς πλέον γνωρίζει ότι δεν θα πάρει πίσω τα χρήματά του. Όλα αυτά όμως θα περάσουν σε δεύτερη μοίρα όταν η Ασπασία θα τον πιάσει στα πράσα με 200.000 ευρώ στα χέρια του. Από πού τα βρήκε όλα αυτά τα χρήματα και τι θα πει για να δικαιολογήσει τα δικαιολόγητα? Παρόλα αυτά, εσείς μην ξεχάσετε να κάνετε εγγραφή στο κανάλι μας και να πατήσετε στο καμπανάκι δεξιά, έτσι ώστε να μαθαίνετε όλα τα νέα μας. Αυτά για τώρα, τα λέμε στο επόμενο βίντεο. Γεια σας!